Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλεί να πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σήμερα στην Κύπρο, όπου το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Roots Race ποντίζει καλώδια ερευνών εντός της Κυπριακής ΑΟΣ τις τελευταίες ώρες, συνοδευόμενο μάλιστα από δύο τουρκικές φρεγάτες και ένα υποβρύχιο. Δηλαδή, πάμε στην Κύπρο με σούσεις μιας ακόμη προσπάθειας de facto αμφισβήτησης της ιστορικής ύπαρξης της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας. Πάμε εκεί για να συναντήσουμε έναν παλέμαχο πολιτικό, τον νομικό δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Χάρη Κυριακίδη, με τον οποίο η συζήτηση που θα έχουμε έχει εξυπαρχής τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή το γαλλικό ερευνητικό σκάφος υπό σημαία Μάλτας, το Nautical Geo, βρίσκεται κυνηγημένο, θα λέγε κανείς, στο λιμάνι της Λάρνακας υπό την απειλή της βήθησής του. Το σκάφος που μίσθωσε δαπάνες των Βρυξελών η κοινοπραξία των χωρών για την κατασκευή του αγωγού EastMed. Το σκάφος που υπέστη τα ίδια και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τις τελευταίες μέρες η τουρκική πλευρά κομπάζει ότι ήδη ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του έργου για την επιτήρηση της γαλάζιας πατρίδας, στην οποία περιλαμβάνεται το μισό Αιγαίο και η θάλασσα νότια και ανατολικά της Κρήτης. Με τον κύριο Χάρη Κυριακίδη, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε όσα συνθέτουν την παρούσα άκρως επικίνδυνη φάση του Κυπριακού, καθώς και το σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όχι μόνο η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα και σύμπασα μαζί τους η Ευρώπη εξαιτίας της συμπεριφοράς της νεοοθωμανικής ηγεσίας της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Κυριακίδης είναι, όπως είπα, νομικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ιδρυτικός τέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου και επί σειράν ετών, επί μακρών, εκπρόσωπος του Εν Λόγω Κόμματος. Κύριε Κυριακίδη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έδωσα ήδη τροφή για αρκετά σχόλια με την εισαγωγή μου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε πλέον τώρα, γιατί το Nautical Geo στο λιμάνι της Λάρνακας και το Roots Race να ποντίζει καλώδια εκεί, φρεγάτες και υποβρύχιο, διαμορφώνουν ένα σκηνικό που θα έλεγε κανείς έπρεπε να μας κάνει να μην να χάσουμε τον ύπνο μας. Ναι, και δεν έχουμε αντιδράσει καθόλου η Αθήνα και η Λευκοσία. Αυτό είναι το παράδοξο. Βεβαίως, από την Αθήνα δεν περιμένουμε τίποτε. Είναι μια απικία της νέας τάξης, το έχει αποδείξει επανειλημμένα ο Μητσοτάκης και δεν θα αλλάξει. Και ο δικός μας είναι υποχείριον των Άγγλων. Όπως γράφω στο εσένα βιβλίο μου, Κύπρος γίνει ένα λίαν αιωνίως απικία. Είμαστε ακόμα μια απικία των Άγγλων. Δεν τολμήσαμε ακόμα να διώξουμε τους Εγγλέζους από την πρωτοκαθεδρία, από την πρωτοβουλία για τη λύση του Κυπριακού. Και επηρεάζει σαν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Βρετανία και τον Κουτέρες, τον γελίο Γενικό Γραμματέα, να ακολουθούν την πεπατημένη της εφαρμογής των τουρκοβρετανικών σχεδίων για την Κύπρο. Και έχουμε και την πολιτική ηγεσία της Κύπρου συλλήβη να αγωνίζεται για αυτόν τον στόχο. Καταντήσαμε δηλαδή να αγωνιζόμαστε για ένα στόχο που έθεσαν οι Αγγλοτούρκοι από το 1878 ουσιαστικά. Με ιδιαίτερη ένταση βέβαια την περίοδο 56-57 με τις εκθέσεις του Μιχάλη Τερίν. Και μας χαρακτηρίζει ένα φοβικό σύνδρομο ή μια εξάρτηση, ύποπτη εξάρτηση από το Βρετανικό Λέοντα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη στάση της Κύπρου, σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδος, είναι εξάρτηση από τη νέα τάξη, από τη Γερμανία,
τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, η πολιτική τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι δημιουργείται σιγά σιγά ένα apartheid επιβολής των μεθόδων δεύσεων της νέας τάξης. Κύριε Χάρη Κυριακίδη, να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά και θέλω, ναι, γιατί είναι χθεσινή η αποστροφή της ομιλίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, να υπενθυμίσω ότι μεταξύ άλλων είπε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει αποδεχόμενος κυριαρχία του ψευδοκράτους για να παρακαθίσει σε συνομιλίες όση πίεση και αν ασκείται από όποιους και αν ασκείται. Δεν πρόκειται να αποδεχθώ, είπε χαρακτηριστικά, να καθίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να απεμπολίσω τα δικαιώματα και των μορφητών και των βαροσκιωτών και όλων των προσφύγων. Αυτά τα είπε μιλώντας σε αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου, ναι, Μόρφου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα, επειδή πραγματικά είναι προς τη θετική κατεύθυνση τούτη η αποστροφή της ομιλίας του. Βέβαια, αυστερότητα. Δεν νομίζω να έχει ξεφύγει από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2004, που κατάγγειλε την πατρίδα του στο Συμβούλιο της Ευρώπης για επιβολή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Υπάρχει μια ελπίδα βέβαια, βασίζω σε δύο παράγοντες. Την υστεροφημία του Προέδρου που πρέπει να τον απασχολεί, και έχω λόγους να πιστεύω ότι τον απασχολεί. Υπάρχει μια πληροφορία ότι εκμυστηρεύτηκε σε ένα συνεργάτη του ότι δεν θα δεχτώ ποτέ μου να γράψει ιστορία μια μαύρη σελίδα την οποία να κυκλοφορήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας της υστεροφημίας του Προέδρου. Ο άλλος πυλώνας είναι ότι ενώ υπάρχει ένα κονσένσους εις ό,τι αφορά την αποδοχή της Ζωνικής Ομοσπονδίας για διαφορετικούς λόγους με τη Ρωσία, την Αμερική και την Αγγλία, με εξαίρεση βέβαια τη Γαλλία, ίσως την Αυστρία και άλλες χώρες, αλλά ο κυριότερος παράγοντας, αναστατικός στο να προχωρήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση της τουρκο-βρετανικής ΛΟΟ, είναι πιστεύω το Ισραήλ. Σύμφωνα με μια πληροφορία, ο Νετανιάχου το έκανε σαφές τον Αναστασιάδη ότι δεν θα δεχτεί τους Τούρκους στο υπογάστριο του. Και αυτό προσφέρει μια ελπίδα. Πόσο θα κρατήσει δεν ξέρω. Και τι παιχνίδια θα παιχτούν μεταξύ Ρωσίας, Αμερικής, Αγγλίας, διότι υπάρχει και ο μύθος που καλλιεργήθηκε τεχνιέντος στην Κύπρο ότι έφτεξε ο Μακάριος που δεν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό μας τιμώρησαν και πράσινα άλογα. Ή δεν είναι αλήθεια. Απλώς μεν την Αμερική ο ελλαδικός και ο τουρκικός χώρος, γεωπολιτικός χώρος είναι ενιαίος. Από εκεί ξεκίνησε και με αυτό το δόγμα συνεχίζει μέχρι σήμερα η πολιτική, η γραφειοκρατική της Αμερικής. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν είναι η χρονική κατάσταση η ίδια με αυτή που συνέβαινε, με αυτή που βλέπαμε στο παρελθόν. Τούτη, ναι, την ώρα βλέπουμε ότι η Άγκυρα εδώ και πολύ πολύ καιρό έχει ξεκινήσει και έχει κλιμακώσει τις περιπλανήσεις της προσανατολάς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτή όλη η διαδικασία από πλευράς Ουάσιγκτον δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παρακάλια, ούτε με συνομιλίες όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά με μια στάση αναμονής μέχρι να αποσυρθεί από το προσκήνιο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Θα ήθελα να το έχουμε υπόψη μας αυτό εδώ και αν λέει κάτι. Υπάρχει ελπίδα από την πλευρά των Αμερικανών ότι πιθανό να προωθήσουν την αντικατάσταση του από ένα πιο αμερικανόφιλο πρόεδρο για να συνεχίσει την παρουσία της η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο για μας. Αλλά από την άλλη μπορεί να υπάρχει αυτή η προσπάθεια,
αλλά υπάρχουν αφύρωπες δυνάμεις αλληλοσυνδυόμενα συμφέροντα στην Αμερική. Η γραφειοκρατική πολιτική, το State Department, προσεγγίζει τα πράγματα ψυχροπολεμικά όπως τα αντιμετώπισε μέχρι τώρα. Υπάρχουν αντιδράσεις του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά τις νεοοθωμανικές φιλοδοξίες του Ερντογάν. Υπάρχει μία παράμετρος που λέγεται Μπομπ Μενέντες και η οποία παράμετρος και χθες την ώρα που υπήρχε η απόλυτη σιωπή για τις συγκεκριμένες προκλήσεις του Ρουτς Ρέις και χθες μπήκε στη διαδικασία να το πει πολύ δυνατά και μάλιστα να βάλει όλες εκείνες τις παραμέτρους που οδηγούν φυσιολογικά στο συμπέρασμα ότι και η Ουάσιγκτον πρέπει να αλλάξει στάση στο γενικότερο πεδίο, αλλά κυρίως να μεταβάλει τη στάση της και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρείτε ναι. ότι προς αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε αυτά που είπε ο Μπομπ Μενέντες στην Λευκωσία, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να στηρίξουμε τούτο τον Άγιο άνθρωπο που μπήκε στη διαδικασία να ξυφουλκεί υπέρ του διεθνούς δικαίου και υπέρ των δικαίων και των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από αυτό? Είπα προηγουμένως, δυστυχώς είμαστε δύο απικίες. Η μεν Ελλάδα της Νέας Τάξης και της Γερμανίας, η δε Κύπρος της Αγγλίας. Ακολουθούμε την πολιτική των φοβικών συνδρόμων και του καλοκύρματος του Ερντογάν, ζωήλωσε λόγω του, ο Θεός να του δίνει χρόνια να μας τα κόβει εμάς. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εκτός από την γραφειοκρατική εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει λυκοφιλία μεταξύ του Ερντογάν και του Πούτιν. Το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Είναι άξονα απορίας η υπομονή του Πούτιν, διότι είναι τόση σημασία η γεωπολιτική της Τουρκίας που ανέφτυγε πολλά πράγματα, αλλά δείχνει τα δόντια του εκεί που και όπου πρέπει, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας του. Και ευτυχώς τα συμφέροντα αυτά ταυτίζονται σχεδόν με τα Βρετανικά στην περιοχή μας και ίσως αυτό να οδηγήσει σε μια ρήξη μεταξύ τους. Μάλιστα. Ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα και οι οθωμανικές αντιλήψεις του Ερντογάν είναι το πρόβατο που χνίζει την ράχη του πάνω στο βοσκό. Ας μην ξεχνάμε και ένα άλλο πράγμα. Στη θήκη των Σερβών, οι Αμερικάνοι ήταν υπέρ του να προχωρήσει η θήκη. Εκείνη η οποία ξέρετε τι προέβλεπε. Mm-hmm. Το διαμερισμό της Τουρκίας, το οποίο ανησυχεί πολύ όλον το κατεστημένο της Άγκυρας και το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Είναι ο μπαμπούλας τους. Δεν αποκλείεται έναν τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά ακόμα δεν φάνηκε να υλοποιείται αυτό. Μάλιστα. Το πράγμα. Το γεγονός και μόνο ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε συνθήκες να βαρύνουν χωρίς να έχει προηγηθεί η δική μας επανάσταση, ίσως λέει πολλά για το 2021 και για τις εξελίξεις. Η συγκέντρωση εδώ των στόλων των μεγάλων δυνάμεων θυμίζει πολύ την αμαγεία του Νεσμού Ναβαρίνου. Mm-hmm. Βεβαίως, τότε, ξέρετε, πήγαιναν πίσω από την πλάτη της Ελλάδας να τα βρούμε το Σουτάνο και από μια τυχαία επίθεση σε έναν κανιοβολισμό έγινε η συμμαχία η οποία απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Και αναστάλληκε και η διαδικασία αργότερα με την εισδοχή του Κεμάλ από την Βρετανία στον Πόντο και τα ακολουθήσαντα της Τουρκίας. Τόση ώρα συζητάμε για τους άλλους
παράγοντες πολύ σημαντικούς που επηρεάζουν και προσπαθούν να δρομολογήσουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Θέλω όμως, γιατί το έχουμε υποχρέωση, να σας ρωτήσω ποιο είναι το χρέος που απορρέει από όλα αυτά τα οποία ήδη έχουμε προσεγγίσει και από αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους μήνες, τόσο στην ελληνική, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έστω και οριακά, όσο και εντός της κυπριακής ΑΟΣ, από τις, το Roots Race, τις φρεγάτες και το υποβρύχιο της Κύπρου, της Τουρκίας, συγγνώμη. Θα έπρεπε όλη αυτή η διαδικασία να αντιμετωπιστεί κάπως αλλιώς. Επαναλαμβάνουμε μονότονα κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να, μας, να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Ήδη ο ελληνισμός στερείται στρατηγικής στα εθνικά θέματα, η οποία να είναι υπερκομματική. Αυτό που έτυχε ο Ντεμιρέλ με τον Μιχάλη Ρήμ από το 1956-1957, με την συγκατάθεση βεβαίως και τη βοήθεια των Βρετανών, να καθιερωθεί δηλαδή μια στρατηγική του νεοοθωμανικού κράτους από όλους τους κυβερνώντας, στην Ελλάδα δεν κατορθώσαμε να το κάνουμε ποτέ. Αμυδρός άρχισε να λειτουργεί αυτό με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο ελέος η μύτη και άλλων παραγόντων πήγε στα ανάθεμα. Δεν βλέπω τον Μητσοτάκη, τον Αναστασιάδη να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, προεκλογικά όταν χτυπούσαν τον Κυπριανό είχαν παντιέρα την πανεθνική διάσκεψη. Mm-hmm. Σήμερα την έβαλα στο συστάρι και δεν μιλάει κανένας για την ανάγκη στρατηγικής του ελληνισμού, η οποία να περιλαμβάνει την Ελλάδα και την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Αντίθετα, παρακολουθούμε φτράπελα πράγματα να πηγαίνει ο Μητσοτάκης που δεν υπερψήφισε τη συνθήκη των Σευρών, τον Πρεσπό, να τρέχει στη Βουλγαρία να μεσολαβήσει υπέρ της ένταξης των Σκοπίων, διότι αντιδρά με βέτο η Βουλγαρία. Είναι τραγελαφικά φαινόμενα. Αποδεικνύει πόσο μηδαμινή είναι η ηγεσία της Ελλάδος και το πόσο τυφλή και ανιστόρητη είναι. Πώς μπορεί να πείσω τις αντιμετωπίσεις. Πανηγυρίζουν για την γαλλοελληνική συμφωνία. Είναι ισχυρότατη. Αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη. Τι έκανε ο Μητσοτάκης τώρα που ξαναβγήκε το όρου Γκρέις και προκαλεί στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έδειξε το παραμικρό ότι είναι διαθεθειμένος να απαντήσει όπως θα έπρεπε. Τα πράγματα είναι απλά. Δίνει μια, ακόμα για τις παραβαγές τις χαρακτήρισα στατιστικές. Ακολουθούν τα μίντια, μεταφέρουν τις στατιστικές πόσες παραβιάσεις έγιναν την ημέρα και τίποτα άλλο. Δεν άκουσα από την πλευρά της Ελλάδας να δίνει μια προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη ότι εφόσον παραβιαστεί ο εναέριος χώρος της Ελλάδας και τα άλλα σύνορα της Ελλάδας θα αντιδράσουμε άμεσα. Είπα νωρίτερα και θέλω να φτάσουμε και εκεί. Βέβαια είστε πολύ σκληρός και απόλυτος στους χαρακτηρισμούς σας, αλλά τεκμηριώνεται όλα εκείνα τα στοιχεία που σας οδηγούν σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι δεν υπάρχει αντίδραση τη στιγμή που το υποσημείο Μάλτας, το γαλλικό πλοίο Nautical Geo, βρίσκεται κυνηγημένο στο λιμάνι της Λάρνακας. Και αυτό το πλοίο είναι, δεν είναι ένα οποιοδήποτε πλοίο. Το έχει ενοικιάσει η κοινοπραξία των χωρών, η οποία κατατείνει στην κατασκευή του αγωγού EastMed, ενός αγωγού για τον οποίο υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Και μάλιστα αναλόμαση των Βρυξελών
προχωράει η συγκεκριμένη διαδικασία. Ρωτώ λοιπόν, μέσα από όλη αυτή την σιωπή, τι μηνύματα δίνουμε και στους υπόλοιπους συμπαίκτες, σε αυτούς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι κοινοπραξία 3-1, είναι κοινοπραξία στην οποία έχει εμπλοκή και η Ουάσιγκτον, έχουν εμπλοκή και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπ' αυτή την έννοια, τι θα μπορούσαμε, τι θα έπρεπε να κάνουμε εδώ και καιρό, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες και στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον και για τον EastMed και για ό,τι σημαίνει αυτό το ενδιαφέρον και για την Κύπρο και για την Ελλάδα και για το Ισραήλ και για τις άλλες χώρες με τις οποίες βρισκόμαστε μέσω τριμερών αλλά και πολυμερών συμφωνιών και διασκέψεων πολύ κοντά. Αυτό είναι το παρήγορο, αλλά τα πλεονεκτήματα αυτών των συμφωνιών και αυτών των εξελίξεων πρέπει να εμείς να τα κινήσουμε. Στην Αθηνά και η Χειρακίνη. Mm-hmm. Αυτές όλες οι δυνάμεις οι οποίες συνοθούνται στον EastMed και γύρω από την Κύπρο για τα πετρέλαια, για τους υδατάνθρακες και για το φυσικό αέριο, δεν ξέρω πόσο θα πολεμήσουν για χάρη μας. Δεν του νοιάζει αν αυτά βρίσκονται στο γεωπολιτικό χώρο της Κύπρου που είναι τουρκική ή ελληνική. Το EastMed εξυπηρετεί το συμφέροντα της Δύσης, διότι ξαλαφρώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή όμως... Αν την έχουν οι Τούρκοι την Κύπρο, οι Έλληνες, πολύ ολίγον τους ενδιαφέρει. Την ίδια στιγμή όμως εμάς που μας ενδιαφέρει, ρωτώ σε ποιες κινήσεις θα πρέπει να μας οδηγήσει τούτο το ενδιαφέρον. Και δεν είναι μόνο ενδιαφέρον κυριαρχικό, είναι ενδιαφέρον οικονομικό για δύο χώρες που πέρασαν από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις των καιρών. Κάποιες κινήσεις τέλος πάντων μπορούν, πρέπει να κάνουν. Ποιες είναι κατά την άποψή σας αυτές? Αρχές γενομένης, αν θέλετε, από το ίδιο το Κυπριακό. Επιτέλους, τι αναζητούμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την ώρα που η Τουρκία βάζει ζήτημα συνομοσπονδίας ιδίων κρατών? Αφού είπα προηγουμένως, ήδη θα είχαμε καταγγείλει τις δεσμεύσεις για τη ΔΟΔΟΟ. Για τη Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία εννοείται, ναι. Ναι, βεβαίως. Εφόσον βρισκόμαστε περιχαρακωμένοι σε αυτό το αγγλοτουρκικό εφεύρημα, έγινε ο στόχος του αγώνα μας, το Ακέλ πολύ ξεκάθαρα το λέει, απότερος στόχος του αγώνα μας είναι ΔΟΔΟΟ. Ο Αναστάσης Άδης, απότερος στόχος του αγώνα μας είναι ΔΟΔΟΟ. Μα τι διάολο, δεν το γυρίζει η γλώσσα τους να πούν. Απελευθέρωση είναι ο απότερος στόχος μας. Και υπάρχει το background από τα διεθνή ψηφίσματα, από το συμφέρον της Ευρώπης, από το συμφέρον του Ισραήλ, το συμφέρον της Γαλλίας, το συμφέρον της Αίγυπτος, για όλα αυτά. Αλλά στην Αθηνιά και Χειρακίνη, όπως είπα, δεν θα έρθουν οι ξένοι να μας λύσουν το πρόβλημα, εάν δεν δείξουμε εμείς αποφασιστικότητα να αγωνιστούμε για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Και ποια είναι αυτή η αποφασιστικότητα? Είναι η επανατοποθέτηση? Ακριβώς. Δηλαδή, να τεθεί το ζήτημα εισβολής και κατοχής. Κατοχής, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικισμού κλπ. Έχουμε την έκθεση του Κουκό για τον επικισμό μέσα στα σιρτάρια τόσα χρόνια τώρα. Μου θυμίζει η κατάσταση το Μακαρίτη των Κυπριανού σε μια συνεδρία του εκπαιδευτικού γραφείου που συζητούσαμε τις θέσεις των νέων οριζόντων τότε
εναντίον της Ομοσπονδίας, που έβρισκα σύμφωνο τον Κυπριανό, πάντα ήταν ο Κυπριανό εναντίον της Ομοσπονδίας, άλλο αν υπεχώρησε στο τέλος με τις παρασκηνιακές κινήσεις και από τα λάθη του. Είχε πει το εξής ο Κυπριανό: μακάρι να είχα έστω την Ελλάδα μαζί μου και τα έριχνα όλα στον αέρα για επανατοποθέτηση. Η οποία επανατοποθέτηση πολεμήθηκε από την Κύπρο, όχι από την Κυπριακή ηγεσία. Μάλιστα. Θέλω... Δεν βλέπω σήμερα, εκτός από τα έμπαιρα του Αναστασιάδη, κίνηση επανατοποθέτησης. Τη λέξη απελευθέρωση δεν την ακούω από κανένα. Σαν να φοβούνται την απελευθέρωση. Πώς θα έρθει το Ισραήλ ή η Γαλλία ή η Αμερική να μας απελευθερώσει, αν δεν δείξουμε εις αποφασιστικότητα να ελευθερωθούμε? Την προηγούμενη... Θα έρθουν όλες αυτές οι δυνάμεις να θωρακίσουν την Ελλάδα απέναντι της απειλής της γαλάζιας πατρίδας, χωρίς η Ελλάδα να δείχνει το παραμικρό ότι ενοχλείται από αυτά. Μάλιστα. Ίσως φαίνομαι απεσιόδοξος, αλλά μόνο από θαύμα μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει. Και δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα, παρόλη την αντίδραση για το καθεστώς για άλλους λόγους, παρακολουθώ ότι δημιουργούνται διάφορες κινήσεις, αλλά είναι σπασμωδικές. Ο άξονας της πολιτικής της Ελλάδος δεν αλλάζει. Έχουμε ένα δικέφαλο τέρα σήμερα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ταυτόσημα. Ποια κίνηση αφήνει περιθώρια αισιοδοξία ότι θα ανατραπεί αυτό το τέρας το οποίο μας κυβερνά 40 χρόνια? Δεν ξέρω, δεν είμαι αναλυτής της ελλαδικής πολιτικής κατάστασης, αλλά μάλλον απεσιόδοξα τα πράγματα φαίνονται, διότι δεν φάνηκε η ηγεσία κάποιας κίνησης η οποία να προσφέρει όραμα και ιδανικά και αρχές, παρά να είναι ένα από τα ίδια. Ξέρετε, θέλω να μου απαντήσετε ευθέως σε ένα ερώτημα το οποίο είναι κομβικής σημασίας για όλο τον ελληνισμό, αλλά κομβικής σημασίας για αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Έχει περάσει μέσω της σιωπής ή μέσω κάποιων συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, ομιλιών, πρωτοβουλειών, ένα σκεπτικό το οποίο με απλά λόγια θα σας πω αναμασά μια αφελή προσέγγιση η οποία όμως βρίσκει ακροατήριο. Ποια είναι αυτή η αφελής προσέγγιση? 47 χρόνια περάσαν από το 1974, δεν βγαίνει κάτι, άλλο είναι η Ελλάδα και άλλο η Κύπρος, ας επικεντρωθούμε να δούμε τα πράγματα ο καθής από τη δικιά του σκοπιά, και εκεί πλέον όλοι θυμούνται ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά μέχρι εκεί δεν σκέφτονται ότι είναι ανεξάρτητο αλλά ημικατεχόμενο από την ίδια δύναμη που απειλεί και την Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, πώς στέκεστε απέναντι σε αυτήν την εντός εισαγωγικών λογική που καλλιεργούν εδώ και πολλά χρόνια κάποιοι κύκλοι στην Αθήνα και στη Λευκωσία, θα έλεγα? Οι κύκλοι αυτοί χαρακτηρίζονται από φοβικά σύνδρομα ή εξάρτηση από ξένα συμφέροντα. Εάν πάρουμε την τουρκική στάση στο Κυπριακό από το 1955 και μετά, όταν συζητώταν το Κυπριακό, είχε πει το εξής: δεν θα δεχτώ ποτέ μου να με περικυκλώσει η Ελλάδα. Άρα αυτό έπρεπε να ξυπνήσει ήδη. Ναι, να επιδιώξουμε να περικυκλώσουμε την Τουρκία, γιατί όχι? Για να περιχαρακώσουμε τα δικαιώματα, τα δίκαια μας. Όχι για να επιτεθούμε στην Τουρκία, αλλά θα της προκαλούσε πανικό της Τουρκίας και θα σοφρονιστεί επιτέλους. Εμείς, όπως είπατε και εσείς,
η Ελλάδα, η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, η Κύπρος είναι άλλο. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να χάσουν την Κύπρο θα ρουφήσει η Τουρκία και το υπόλοιπο Αιγαίο. Μάλιστα. Και δεν βλέπω κανένα να τον απασχολεί. Ούτε δεν βλέπω φως στην άκρη της πύραγκας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συνομιλούμε με τον κύριο Χάρη Κυριακίδη, νομικό, δημοσιογράφο, συγγραφέα, πολιτικό, ιδρυτικό στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις με επίκεντρο την Κύπρο, αλλά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να παριστάνει την Κίνα η ηγεσία της Άγκυρας. Και λέω να παριστάνει την Κίνα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία, σύμφωνα με την συμφωνία AUKUS τον τελευταίο καιρό, εγκαλούν ξεκάθαρα την κινέζικη ηγεσία για συμπεριφορά και για κινήσεις όμοιες με αυτές που έχει υιοθετήσει η Τουρκία τόσο στο Αιγαίο, στο Ανατολικό και Νότιο Κρητικό Πέλαγος, όσο και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ρωτώ λοιπόν γιατί τον Χάρη Κυριακίδη, γιατί τούτη η εκπληκτική ευκαιρία να θέσουμε μπροστά στα ίδια ακριβώς ζητήματα δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι τούτη την ώρα και εν πάση περιπτώσει γιατί δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία μιας διεθνούς καμπάνιας για να μάθει η διεθνής κοινότητα ότι αυτά για τα οποία εγκαλείται η ηγεσία του Πεκίνου είναι τα ίδια ακριβώς με αυτά που κάνει η ηγεσία της Άγκυρας. Αυτό προϋποθέτει ελεύθερη ηγεσία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αφού, θα το επαναλάβω, που λέει παρεμία, χτυπούν του παπά με τα πρόσφορα. Έχουμε πολλές ευκαιρίες και πολλά βέλη στη φρέτρα μας. Αλλά δεν βλέπω εκείνον ο οποίος θα το τραβήξει το βέλος. Δεν υπάρχει ελπίδα. Την ίδια στιγμή... Αυτό που συμβαίνει με την Κίνα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Στο διάσκεψη της Γιάρτας, ο Στάλιν είχε πει όσες φούρες θα απελευθερωθούν από τον κόκκινο στρατό θα είναι κόκκινες. Οι άλλες δεν με ενδιαφέρουν προς το παρόν. Αυτό το είπε βάσει μια στρατηγικής του ρωσικού έθνους, κράτους. Και βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα προς εκείνη την κατεύθυνση. Από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι έχουν παρασπονδύσει, έχουν ξεγελάσει τους Ρώσους στην Ανατολική Ευρώπη και προσπαθούν να πνίξουν τη Ρωσία, θα υποχρεωθεί και αυτοί να κάνουν άλλες συμμαχίες. Αλλά και στην περίπτωση της Κίνας βλέπω και το εξής. Η Ταϊουάν, η οποία φαίνεται να απειλείται από την Κίνα, οι Αμερικάνοι απλώς την χρησιμοποιούν. Δεν θα με εξέπληκε καθόλου στα πλαίσια της αλλαγής του βιοπολιτικού χώρου να ρουφήξει η Κίνα τη Ταϊουάν όπως και το Χονγκ. Τότε πάμε για πάρα πολύ, δύσκολες εξελίξεις, φαντάζομαι. Είναι ρευστά τα πράγματα σε όλο τον πλανήτη σήμερα. Έχετε απόλυτο και δίκιο. Και δεν έχουν αποφασίσει οι μεγάλες δυνάμεις το τι ιδέων γενέστε. Ας μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Κατηγορούν την Κίνα οι Ηνωμένες Πολιτείες για... Έλα. Προφανώς δέχεστε μη σκέψεις. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο, βάζοντας μια διαδικασία
η οποία πραγματικά σίγουρα έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου ίδια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στην περιοχή και ρωτώ αν σε τελική ανάλυση πρέπει να περιοριστούμε σε όλες αυτές τις κινήσεις ώστε να ζητάμε από κάποιους άλλους να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, τα δίκαια και τα δικαιώματά μας. Για τον απλούστατο, για τον απλούστατο λόγο, είπατε νωρίτερα απελευθέρωση. Δεν θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού. Σημαίνει πολύ απλά προετοιμασία, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος και προετοιμασία για να κερδίσουμε. Δεν θα μας χαριστεί η οποιαδήποτε απελευθέρωση. Εδώ και 47 χρόνια έχουμε κάνει κάτι για όλη αυτή την κατεύθυνση, όπως ακριβώς αφαιρετικά την παρουσίασα, ή εκτός από ορισμένες εντυπωσιακές κινήσεις έχουμε μείνει στο να περιφέρουμε το ακροτηριασμένο μέλος του ελληνισμού σε όλα τα διεθνή φόρα και να ζητάμε περίθαλψη και επιστροφή του μέλους. Ακριβώς. Επαιτούμε αντί να διεκδικούμε. Κοιτάξτε, η Ρωσία πριν λίγο καιρό δια του Λαυρό μας έδωσε μια απάντηση. Είπε να παραπευθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Κυπριακό. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο διεκδικήσαμε μόνο στην εποχή του Κυπριανού και μετά το εγκαταλείφθηκε. Ούτε κανένα σχόλιο δεν άκουσα από την Ελλάδα ή την Κύπρο για τις δηλώσεις αυτές του Λαυρόφ. Άρα, πού να ελπίζεις πια, όταν δεν ακούν και τις φωνές που είναι υπέρ μας. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από μια τέτοια παραπομπή, αγαπητέ μου κύριε Χάρη Κυριακίδη? Είναι βέβαιο ότι... Θα έπαβε απλούστατα η Αγγλία να έχει τα πάνω χέρι στο Κυπριακό. Αυτοί τορπίτησαν την θέση αυτή το 1972. Μάλιστα. Διότι αν το Συμβούλιο Ασφαλείας ενσκύψει στο Κυπριακό, θα έχουμε την Κίνα, τη Ρωσία και τη Γαλλία με το μέρος μας. Τρεις μεγάλες δυνάμεις με το μέρος μας, με το μέρος του δικαίου. Γιατί δεν την αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία της επανατοποθέτησης του Κυπριακού και παραπομπής του Συμβούλου Ασφαλείας και επιμένουμε να επιτρέπουμε στη Βρετανία να κάνει όλα τα προσχέδια για την κύση του Κυπριακού? Είπατε για τη Βρετανία και τα προσχέδια. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα, από τούτο το βήμα, σε μια συνομιλία μου με την εκλεκτή ερευνήτρια των αρχείων του Foreign Office και του δημοσιογράφου και συγγραφέα, την κυρία Φανούλα Αργυρού, έφτασε κουβέντα στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, στον Σερ Μαρκ Κάρλεστον Σμιθ, ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε ότι υπάρχουν σχέδια αναβάθμισης των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και ρωτώ λοιπόν, αν σε τελική ανάλυση υποθέσουμε ότι φτάνουμε σε οποιαδήποτε μορφής λύση στο Κυπριακό, το ζήτημα των βρετανικών βάσεων δεν πρέπει να τεθεί, ή το ζήτημα της μη περαιτέρω αναβάθμισης των βρετανικών βάσεων δεν πρέπει να μας απασχολεί και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο με βάσεις αυτού του είδους που έχουν περάσει στην ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας από αμνημονεύτων ετών πρέπει τουλάχιστον να επανεξεταστούν? Θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς η ουσία της πολιτικής μας, ο άξονας της σωματικός, είναι ότι ανήκουμε στην Δύση. Άρα, εάν έχει 2 ή 4 ή 100 βάσεις η Αγγλία στην Κύπρο, δεν θα μας απασχολήσει ποσός. Εκείνο που έχει σημασία όμως,
Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι τούτη την ώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, το ίδιο και η Ελλάδα, ως μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου η Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να θέσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα πλέον, όπως είπατε και εσείς, ξεκάθαρα, συν την οδό του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέλω λοιπόν, με γνώμονα όλα αυτά τα οποία είδαμε, προκειμένου να γίνει πράξη η πενταμερής την Άνοιξη, να γίνει η αδιέξοδη, το ίδιο με την πενταμερή, η αδιέξοδη τριμερής πρόσφατα, να σταθούμε, αγαπητέ μου κύριε Χάρη Κυριακίδη, στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να λειτουργήσουν Αθήνα και Λευκωσία σε αυτούς τους δύο οργανισμούς, με δεδομένο πλέον ότι τα πράγματα, όπως όλα δείχνουν, οδηγούνται όχι απλά σε αδιέξοδο, αλλά σε μια κατάσταση όπου ίσως θα είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε μία αντίδραση υπό τις, όχι υπό τις καλύτερες των προϋποθέσεων, να το πω έτσι διπλωματικά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους δύο συγκεκριμένα φορείς? Πρέπει να κάνουμε πολλά. Και πρώτιστα, να γύρουμε τα εθνικά θέματα, να κάνουμε συμμαχίες μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ αποκλείεται να αγγίξουμε, διότι το ΝΑΤΟ είναι προχωρημένο φυλάκιο της αμερικανικής γραφειοκρατικής αντίληψης του γεωπολιτικού χώρου. Όπως πολύ σωστά είπατε, θα πάμε σε μια πενταμερή το φθινόπωρο. Δεν θυμηθήκαμε ποτέ η ηγεσία όλης της Κύπρου το περίφημο άρθρο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 186. Για μια περίοδο φυσικά επί βασιλείου το εξαφάνισαν και από την ιστοσελίδα του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών. Της Κύπρου εννοείται. Ναι. Του PIO. Το εξαφάνισα. Αντί να ξεκινήσουμε από εκεί. Διότι το 186 μας έδωσε δικαίωμα της οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας ολόκληρης της Κύπρου. Αλλά δεν το ζητάμε. Θα πάμε στην πενταμερή με τον κοινοτάρχη Αναστασιάδη και τον κοινοτάρχη Καλάκ. Δεν θα απαιτήσουμε, για παράδειγμα, θα πάμε σε πενταμερή όταν η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι παρούσα. Τατάρνα. Τατάρνα, διορθώσω, όχι Ταλάτ. Τον Τατάρ, τον Ερσίν Τατάρ. Έχει σημασία να επισημάνουμε σε τούτο το σημείο ότι κάθε φορά που προσέρχεται η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά σε τέτοιου είδους συνομιλίες, προηγούνται εντατικές διαβουλεύσεις και ένα ξεκαθάρισμα θέσεων, οι οποίες μέχρι πριν από λίγο καιρό συμπυκνωνόταν στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Εδώ και λίγο καιρό η τουρκική πλευρά έχει αλλάξει τροπάριο. Εμείς έχουμε μείνει στο παλιό τους τροπάριο και το παρουσιάζουμε ως δικό μας. Είναι ακόμα μια απόδειξη των φοβικών συνδρόμων του ελληνισμού. Τι σημαίνει και ότι θα χάσουμε στον διεθνή παράγοντα? Όταν οι Τούρκοι έχουν αλλάξει 5 φορές μέχρι σήμερα τη βάση των συνομιλιών, μέχρι που έφεραν τα πράγματα εκεί που είναι. Και όπως είπα στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε πριν μερικούς μήνες, είναι το κόλπο της Τουρκίας τα δύο κράτη για να καταλήξει στη Δούδου. Άρα οποιοδήποτε αγώνα ξεκινά από την αποκήρυξη της τουρκοβρετανικής ΔΟΟ, από την αποκήρυξη του ρόλου της Βρετανίας στο Ηνωμένα Έθνη
που του να κάνει τα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών σε οποιασδήποτε συνομιλίες. Δηλαδή μας έχουν κάνει ένα κεφαροπλήρωμα από το οποίο νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εγώ λέω νομίζουμε, διότι απλώς είναι δέσμη η ηγεσία της Βρετανίας. Ελλάδα και Κύπρος έχουν προχωρήσει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, σε μια προσέγγιση του γαλλικού παράγοντα. Η ίδια αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με την Γαλλία διαμορφώνει ένα διαφορετικό σκηνικό. Το ίδιο και οι προμήθειες όπλων και πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, με δεδομένο ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από την ίδια δύναμη, από την Γαλλία, και έχει εκφραστεί και για την Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω στην κατεύθυνση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου και για την προσέγγιση τέτοιων χωρών, αλλά και γενικότερα για το αν επιτέλους αυτό το ταμείο για την ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ώρα να αξιοποιηθεί σε τρόπο ώστε οι προοπτικές όπως ακριβώς διαμορφώνονται σήμερα να ανατραπούν. Σωστό. Αλλά αφού χρησιμοποιούμε το ταμείο της θωράκισης της Κύπρου για να σου φέρνουμε άλλες τρίτες. Δεν το αξιοποιούμε προς την κατεύθυνση της αμυντικής θωράκισης. Και αναφέρομαι προηγουμένως στη Γαλλία. Υπάρχει στο παρασκήνιο μια πρόταση της Γαλλίας να χρησιμοποιήσει τον ναύσταθμο του Ομαρί για σαν βάση των γαλλικών πλοίων. Δεν άκουσα καμιά κυβέρνηση να το πιάνει ζεστά το θέμα. Επίσης, στη βάση Αντρέας Παπανδρέου στάθμισα για λίγο και υπάρχουν κάποιες ευκολήσεις σε γαλλικά αεροπλάνα. Αλλά δεν τα βλέπω αυτά να ειδοποιούνται στα πλαίσια μιας διμερούς συμμαχικής συμφωνίας. Απλώς επιτρέπουμε να πάρουν και αυτοί κάτι, ένα κομμάτι από το σώμα της Κύπρου. Καμιά αξιοποίηση Μάλιστα. για το μέλλον της Κύπρου. Κοιτάξτε, αγαπητέ μου κύριε Χάρη Κυριακίδη, κάθε φορά που μπαίνουμε στη διαδικασία να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, βλέπουμε υποχωρήσεις, αρνητικές κινήσεις, θα έλεγε κανείς ξεπουλήματα του ενός παράγοντα προς τον άλλον και εν πάση περιπτώσει μια αυτό που ονομάστηκε ιστορία χαμένων ευκαιριών. Είστε ένας έμπειρος πολιτικός, νομικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο τρόπο, ποιο είναι το μήνυμά σας προς πολίτες και πολιτικούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τούτη την ώρα που δείχνει να πλησιάζουμε στο μη περαιτέρω, ειδικά για το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς μια πρόκληση η οποία άπτεται αυτής ταύτης της επιβίωσης της Κύπρου και της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμιά κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι προτείνετε εσείς αγαπητέ μου κύριε Κυριακίδη, το αν βλέπουμε ή δεν βλέπουμε, μπορεί να μην βλέπουμε επειδή δεν υπάρχει ή μπορεί να μην βλέπουμε επειδή δεν μας τη δείχνουν. Προτείνω την επανατοποθέτησή του στην ορθή βάση, εισβολή, κατοχή, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικισμός. Και έχουμε ένα δεύτερο κύμα οικισμού τώρα με μουσουλμάνους, το οποίο υποθάλπτει η Τουρκία. Και δεν τα κάνουμε αυτά. Άρα αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από το να κόβουμε τα πόδια της Τουρκίας και της Βρετανίας στην Κύπρο. Ισότι αφορά την Ελλάδα, πώς μπορεί να ελπίζει κάποιος όταν ο βασικός σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι το γερμανόστροφο, γερμανοχορηγούμενο Ελιαμέτ.
οι φωνές που αναφέρατε προηγουμένως που ακούνται, από εκεί εκφορούνται. Και ποιο είναι το μήνυμα? Να μην είμαστε φαταούλες. Και καμιά κυβέρνηση της Ελλάδας δεν το έστειλε στο ανάθεμα αυτό το ΕΛΙΑΜΕΠ. Πέραν των επισημάνσεων όμως, σας ζήτησα προτάσεις. Σε ποια κατεύθυνση... Η πρόταση για τον Κυπριακό είναι αυτή. Mm-hmm. Για τα ελλαδικά δεν είμαι ειδικός. Mm-hmm. Δεν το παρακολουθώ βέβαια, αλλά σας είπα, δεν βλέπω να ξεπηδάει μια χαρισματική φυσιογνωμία, ένας ηγέτης που θα ενώσει αυτές τις δυνάμεις τις πατριωτικά σκεφτόμενες για να απαλλαγεί Κύπρος από το δικέφαλο τέρας Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα θέλετε να πείτε. Ναι. Και όχι η Κύπρος. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Χάρη Κυριακίδη, αλλά με μία ερώτηση. Ακούσαμε πρόσφατα μια δήλωση την οποία ελάχιστοι κατάλαβαν στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι αλήθεια, την καταλάβατε όλοι, για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960. Και θέλω να ρωτήσω, με το δεδομένο ότι ξεχάσαμε το ψήφισμα 186 του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας, πώς και έγινε και το θυμηθήκαμε τούτο το Σύνταγμα, το οποίο όταν εφαρμόστηκε μας οδήγησε μέσα σε ελάχιστα χρόνια στα 13 σημεία. Δεν τα θυμηθήκαμε εμείς. Mm-hmm. Μας το επέβαλαν οι Εγγλέζοι αυτό. Μάλιστα. Διότι είναι ένας τρόπος να εξουδετερωθεί το 186 και να μην τεθεί ποτέ το θέμα επανατοποθέτησης του Κυπριακού στη σωστή του βάση. Μάλιστα. Διότι το Σύνταγμα του 60 ήταν ένα είδος Apartheid. Εγώ έθεσα το ερώτημα πολλές φορές στην ηγεσία. Γιατί η Κύπρος, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία δεν υπέγραψαν τη Διεθνή Σύμβαση κατά δίκης του Apartheid. Η μόνη σοβαρή απάντηση που πήρα από άνθρωπο το οποίο διετέρευσε και υπουργό εξωτερικών και τα λοιπά είναι ίσως γιατί και το Σύνταγμα του 60 έχει στοιχεία του Apartheid. Στο σημείο. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω. Να καθιδρύσουμε ένα καθεστώς Apartheid. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Χάρη Κυριακίδη, για την κουβέντα που είχαμε. Κάπως αντιδιόδοξος, αλλά δεν υπάρχει φως αισιοδοξίας. Εκβαθέων από έναν πολιτικό, από έναν νομικό συγγραφέα, δημοσιογράφο, από έναν άνθρωπο που έχει διαδραματίσει το δικό του ρόλο ως ιδιωτικός στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου. Και από αυτά που είπατε και από αυτά που υπενιχθήκατε, δίνεται τροφή για προβληματισμό ισοτακούοντων, θέλω να πιστεύω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.